θα αρχίσουμε το record. Oh the fuck. Γεια σας παιδιά, ένα μικρό tutorial για τον φίλο μου τον Σπύρο. Είναι Minecraft, πώς να βάλουμε, ναι, πώς να βάλουμε install Forge και, και mods. Λοιπόν, πατάμε Minecraft Forge. Εδώ πέρα σας γράφει releases. Κόσε, Σπύρο κόσε. Κάνε βλακίες. Και πάμε, εμείς θα το δείξουμε σε ένα 64. Λοιπόν, πάμε open. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε άλλο βίντεο. Λογικά θα μας δείτε και με webcam. Γιατί θα πάω Αθήνα. Και λογικά θα αγοράσουμε. Ο Λεφτάκιας. Και Λεφτάκιας μαζεύουν τα Χριστούγεννα. Πάμε στο installer. Εδώ. Εδώ. Ωραία φατσούλα ρε είναι αυτή. Την είδατε. Here it is. Αυτό είναι. Γιατί μου φαίνεται σαν μάτια. Για ακρίβεια χάσαμε όλο το νόημα του βίντεο. Πατάμε στο installer. Το αποθηκεύουμε πανίδε. Και εδώ πέρα Easter Client. Λάθος μου, ένα λεπτάκι ξανακάνω pause, ένα top. Και γυρίσαμε! Κάναμε. Δεν παίξαμε καμιά φορά το 1x4 και πήγαμε όλο στο καινούριο version γι' αυτό. Λοιπόν, Easter Client! Client! Οκ. Οκ, έχει κάνει install. Πας εδώ, ανοίγεις το Minecraft σου. Καλά, επειδή έγινε τόσο γρήγορα install, μπορεί να μην είναι στο δικό σας, γιατί είναι γάμα τους πολίτες μου. Καλά πλάκα μου. Πάντως είναι. Και στο δικό σας έτσι γρήγορα να το κάνει, γιατί... Έχω έναν Vista και το κάνει στη στιγμή. Λοιπόν, πατάμε μια... Βασικά εγώ έχω ένα... Κάτσε ρε πλάκα! Sorry για αυτό, μην το ακούτε. Τα 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 τα. Λογικά θα το κάνω με τη φυλασσή. Βασικά βάλει γέρος, θα το κάνω με τη φυλασσή. Οκ. Ανοίγουμε το Forge μια φορά ώστε να μπορεί να παίξει. Και μετά. Τι κάνεις! Κόβει μαγνητάκι τώρα, απλά να κάνεις. Ακονίζει! Ακονίζει να μας σκοτώσει όλους! Τρέξτε, φύγε να το κάνει! Άρη! Εντάξει, αυτό μην το κάνεις, παρακαλώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, not enough items. Ένα, έξι, τέσσερα. Ακολουθεί το τέτοιο. Εγώ πάω installer γιατί βαριέμαι να ανοίξω τα τέτοια, πώς θα λένε. Ρε κόψε! Βαριέμαι να ανοίξω. Ναι, πατάμε direct εδώ. Run. Και install mode. Before backup, no. Αντιστοιχεστόπ. The fuck! Δεν δουλεύει installer! The fuck είναι τούτο! Λοιπόν, θα το κάνουμε αλλιώς! Επειδή είμαστε προ, θα το κάνουμε αλλιώς! Πώς λέμε the base, λέμε και the fuck! Εμείς χαίζω the base! Ναι! The base, αν... Οπα, μάνα! Μάνα, οπα, δεν πας καλά. Το χάρι στο παιδί, έτσι. Λοιπόν, εδώ θα πάμε στο τρεβάρα! Αου! Δεν πάει καλά, όσο. Παιδιά, είμαστε τρελοί, δεν το παρεξηγείτε. Πάει το ποτήκι, το χάλασε. Turbo XU 50. Λοιπόν, πατάτε το κουμπί της ενάρξης και R και θα σας έρθει αυτό. Θα πατήσετε App Data 100 Data εγώ τώρα. Και θα σας έρθει, άμα έχετε τρέξει στην αρχή το Minecraft, εδώ πέρα, τρία Minecraft. Οπα. Και κάπου που είναι κάπου. Λάτσε τζάρ. Τι είναι τούτο. Δεν πειράζει. Κάπου θα δει φάκελ μόνος. The fuck. Delete, όλιο. Πού είναι τούτο. Πού είναι το delete. Πού είναι το delete, βρε. Κάντε ένα έτσι.
Βλάκα είσαι, πού είναι το delete? Το ψάχνουμε. Περιμένετε. Περιμένετε, το ψάχνουμε. Δεν έχει delete τώρα. Βλάκα κάνεις έτσι. Del, εκείνο το del είναι. Πού? Άστα να πάνε. Άστα να πάνε το πληκτρολόγιο, ρε φίλε. Άστα να πάνε το πληκτρολόγιο. Άχρηστα. Ποιος το γράψει το άχρηστα? Σπύρο. Εντύπωση cycle. Και εδώ, click here to continue, skip και save, open folder, code chicken course, θα το αποσκέψω στην επιφάνεια. Έχουμε ένα προβληματάκι με το... Ναι, αποσκέψω στην επιφάνεια και πάμε. Αυτό ποιο είναι, skip pad. Not enough files, save, open folder, κλείνουμε. Για ακριβή θα σας έχω όλα τα βήματα που θα χρειαστείτε στο description! Θα βάλω να γράφω ρε φίλοι. Αλλά για εσάς θα τα κάνω όλα. Λοιπόν, μετά πετάτε το Not Enough Items. Έτσι γιατί μπορείτε. Το Code Chicken Core. Cause I can man. Code Chicken Core. Not Enough Items. Στο φάκελο Mods. Κλείνετε το φάκελο Mods. Ανοίγετε το Minecraft! Sorry για αυτά που λέω. Τι είναι τούτο? Γαργαλάμε! Τραγουδάρα έχει βάλει σπίρες. Αυτό είναι το παραθυράκι που βγήκε λίγο πιο πριν. Άμασε! Περίμενε! Κάνουμε record, τι το έχουμε στο πόζο? Α, εντάξει, κάνουμε record. Αυτό το παραθυράκι άμα σας βγήκε, είναι πολύ καλό. Γιατί θα πει ότι δουλεύει το κότσο και γνώμη. Και κοιτάξτε εδώ, αντί για 3 modes, έχουμε 5. Music θα το πάμε έτσι, θα παίξουμε και λίγο. Κοζακέν! Τι είναι τούτο? Ωραία πλάκα. Video settings, brightness, scale rounds. Ρε! Θα μπούμε στο demo world, παίζαμε πολύ demo πριν αγοράσει το Minecraft Spiros και εγώ φυσικά. Ναι, εγώ το αγόρασα, αλλά κάτι μου βγάζει να ξαναπαίξω το demo και τώρα παίζω ξανά κάτι. Λοιπόν, και όπως δείτε, κοιτάξτε εδώ, έχετε όλα τα recipes, όλα, ό,τι φανταστείτε από recipe το έχει. Αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις το Monster Spawner. Το Big Spawner μπορείς να κάνεις. Όχι, δεν μπορείς να φτιάξεις spawners. Τα πάντα εκτός από spawners. Πού τα μάζεψες τόσα αυτά, τόσα πολλά αυτά? Και λοιπόν, εδώ πέρα έχετε τις options, cheat mode, recipe, τέτοια πράγματα, τέτοιες που κάτες. Περίμενε, είμαι σε ένα νησί. Δεν έχεις ούτε ένα server να πούμε, βλάκα. Πάμε στο 1.62, λοιπόν, είμαστε. Λοιπόν, είμαστε στο Game Mode 1 και άμα πας εδώ έχεις και εδώ πέρα όλο το Game. Πατάς αριστερό κλικ και το δείχνει. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, στον υπολογιστή αυτόν είναι ρυθμισμένο στο Cheat Mode. Δηλαδή μπορείς να πάρεις τα items. Αλλά εδώ το δείχνει κανονικό. Δεν μπορείς να το πάρεις, μόνο recipes. Sorry για το σκήνι, να σπίρεις το κάνει έτσι. Hey! Κανονικά το σκήνι δεν ήταν ένα σκελετός, αλλά κάτι πέρα. Τι σκελετός ρε, κολοκύθας ήταν. Και στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε το σερβερ μας, το γραφτάλικα, ελπίζω. Παιδιά, αν ξέρετε πώς φτιάχνουμε σερβερ, να μας το πείτε στο description, στο μένα comment. Και αυτή τη στιγμή θα αλλάξει παρόλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό tutorial. How to κάτι τέτοιο. Πράγματα τέτοια. Ναι, εντάξει. Γεια σας.